Ε, Κοιτάξτε, είτε, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα όμως ο Μέσο Έλληνα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Σα είπα και προηγουμένω κατά τη διάρκεια τη κουβέντα ότι σήμερα το πρωί ήμουν σε μια λαϊκή αγορά στην Καλυθέα και η παραγωγή και οι πελάτε είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θυμίζει τίποτα το κόστο τη ζωή του και το κόστο τη εμπορία των προϊόντων του. Σε αυτό το οποίο υπήρχε πριν από δύο ή τρία χρόνια, και δεν θυμίζει σε τίποτα η κινητικότητα η οποία υπάρχει στις σε, σε αυτό το οποίο υπήρχε παλιότερα. Το λέω αυτό διότι αυτή η πολύ δύσκολη πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία θέλει σοβαρών απαντήσεων ε, και όχι σοου ε, τηλεοπτικά. Βλέπουμε πολλά τηλεοπτικά σοου. Ακούσαμε μέχρι και για Κατσίκη και Αρνή Πόρσε. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε. Δεν το, το... κατάλαβα και εγώ, απλώ. Ναι, ε, τώρα σε... δεν προλαβαίνουμε να το ανοίξουμε τώρα Δεν αυτό. θέλω να το ανοίξω. Απλά θέλω να, να πω το εξή, κύριε Φιλιππακόπουλε. Κοιτάξτε. Ο μέσο Έλληνα και ενδεχομένω αυτή ήταν μια συνήθεια, ψώνιζε από τον χασάπι τη γειτονιά. Αν θεωρούμε ότι ο χασάπι είναι η Πόρσε και το αρνί του είναι το πολυτελέ αρνί και στο σούπερ μάρκετ. Άρα, γιατί μήνυμα είναι και αυτό που στέλνει ο εκάστοτε υπουργό, Ότι παίρνουμε χαμηλότερη ποιότητα στο σούπερ μάρκετ. Εν πάση ε, μας βάζει σε μια διαδικασία, ξέρετε, να είναι ιδιαίτερως προβληματική. Γιατί το λέω αυτό, Το λέω διότι εδώ, τώρα, την ώρα που μιλάμε. Έχουμε το θάνατο του εμποράκου. Με το καλάθι του νονού που δεν μπορεί να βάλουν τα παιχνιδάδικα, με το καλάθι του μανάβικου που δεν μπορεί να βάλουν, με το καλάθι ε, ε, τη αγορά το, του νοικοκυριού που δεν μπορεί να βάλουν τα παραδοσιακά μανάβικα της γειτονιά, με το ίδιο πρόβλημα το οποίο έχουν τα κρεοπολία. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει κάθε Έλληνα, είτε είναι μικρομεσαίο επιχειρηματίας, είτε θέλει να ψωνίσει αυτές τις Άγιες Μέρες. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί όλο αυτό να το καλύψει με χρυσόσκονή. Δεν τη βλέπω τη χρυσόσκονη αυτή να πιάνει τόπο. Βλέπω πολύ μεγάλη αγανάκτηση και οργή. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο βλέπω να προκύπτουν διαρκώ στη δημόσια σφαίρα ζητήματα ίσων σημασία και να αναγάγονται σε μείζωνο σημασία, σαν αυτά τα οποία αφορούν είτε πανάκριβα σπίτια, είτε εν πάση περιπτώσει διάφορου υποψηφίου.